Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου, και σημερινός ευρωβουλευτής, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνατε? Περιοδεύω γενικώς, ναι. Και παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, είμαι απολύτως σίγουρος. Μήπως το φτιάχνετε κι εσείς το πρόγραμμα? Μα τι να πω τώρα, συγγνώμη δηλαδή. Δεν θέλω να παρεμβαίνω στο έργο του μεγάλου χορηγού. Μήπως γράφετε τους λόγους του κυρίου Μητσοτάκη, τι να πω. Με αυτά που ζούμε και παρακολουθούμε. Λέω, έχω να προτείνω να μην στις συγκεντρώσεις μας πλέον να μην μιλάει ο Τσίπρας, δεν χρειάζεται. Να έρχεται, να καλούμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει το πρόγραμμά του. Εντάξει, είναι όντως να χαμογελάς. Ωραία, στο πάρουμε όμως από τη σοβαρή του πλευρά. Μπήκανε ζητήματα. Δηλαδή, νομίζετε ότι έχει γίνει ευδιάκριτη η διαφορά των προγραμμάτων των δύο κομμάτων? Κοιτάξτε, πιο ευδιάκριτη δεν μπορούσε να γίνει, διότι ο κύριος Μητσοτάκης τερματίζει, εκεί που λέμε το τερμάτισε, το συνεχίζει. Επομένως είναι σαφέστατα μια διαφορά μεταξύ μιας παράταξης που θέλει, σέβεται το δημόσιο τομέα, σέβεται τους πολλούς, και μιας άλλης παράταξης η οποία δουλεύει καθαρά για ιδιωτικά συμφέροντα, σε μια φιλοσοφία η οποία θέλει οι φτωχοί να παραμείνουν για πάντα φτωχοί. Και αυτό νομίζω ότι πέρα από την 7ήμερη εργασία, πέρα από το να δουλεύουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, οι δημόσιοι γιατροί σε ιδιώτες που θέλει να τους στείλει ο κ. Μητσοτάκης, το βασικό μέρος είναι ότι υπάρχει μια φιλοσοφία γύρω από όλα αυτά, που είναι η φιλοσοφία του ψυκτικού από το Περιστέρι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο αυτή η ιστορία. Κοιτάξτε, δηλαδή ότι ένας ψυκτικός πρέπει να είναι από το Περιστέρι, υποχρεωτικά από μια λαϊκή συνοικία της Αθήνας, και επίσης ένας από το Περιστέρι δεν μπορεί να είναι παραψυκτικός, να γίνει παραψυκτικός. Αυτό είναι, δηλαδή η ιδέα του κ. Μητσοτάκη είναι αυτή τη μεγάλη κοινωνική κινητικότητα που είχαμε στην Ελλάδα τις προηγούμενες δεκαετίες να σταματήσει. Και ο καθένας στην τάξη του, δεν μπορεί να φύγει από εκεί. Να έχουμε δηλαδή το φαινόμενο της Μεγάλης Βρετανίας. Εντάξει, ξέρετε, θα έλεγε κάποιος, ωραία, γιατί το κάνει όμως αυτό ο κύριος Μητσοτάκης? Δηλαδή, γιατί επιλέγει να αναφέρει ότι, για παράδειγμα, οι ιδιώτες θα αναλάβουν τους τομογράφους, οπότε αν πηγαίνεις ακόμη και σε ένα δημόσιο νοσοκομείο θα πρέπει να πληρώνεις, και όχι απλώς 5 ευρώ ας πούμε για την είσοδο, αλλά πολύ παραπάνω σε έναν ιδιώτη. Δηλαδή, μοιάζει λίγο έτσι με πολιτική αφέλεια να το κάνει αυτό προεκλογικά. Σε ποιο κοινό απευθύνεται βασικά? Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, έχουν κάνει όλα αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης, που λένε, ξέρω εγώ, εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων, ή ότι θα παίρνουμε 5 προς 1, δηλαδή ένας θα παίρνει σύνταξη, 5 θα παίρνει σύνταξη, ένας θα προσλαμβάνεται στο δημόσιο. Όλες αυτές οι κατακυρούς επιθέσεις, και εγώ τις είχα ρωτήσει και παλιότερα, και διάφορους συναδέλφους ευρωβουλευτές βασικά, τους λέω, μα τι είναι αυτά που λέει, θα χάσετε κόσμο, και τα έχουν κάνει μετρήσεις. Έχουν κάνει μετρήσεις οι οποίες δείχνουν ότι μια μερίδα της κοινής γνώμης είναι εναντίον του δημόσιου τομέα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Και εκεί πέρα πάνω σε αυτό ο κ. Μητσοτάκης στηρίζεται και λέει αυτά που λέει. Τώρα, ο τρόπος που τα λέει και η εξτρεμιστική τάση, άποψη που εκφράζει μέσα από αυτά, έχει να κάνει με τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί τα βγάζει τώρα και με αυτόν τον άγαρμο τρόπο, πρέπει να ρωτήσετε τη Νέα Δημοκρατία γιατί τον εξέλεξαν πρόεδρο. Είναι θέμα ικανοτήτων. Εντάξει, αυτά όμως σε συνάρτηση στην πολιτική τους έτσι καθαρά μορφή, αφήνουμε τα χιουμοριστικά που δεν είναι και καθόλου χιουμοριστικά, μαζί με τις ανακοινώσεις των κυβερνητικών μέτρων, σήμερα μάλιστα ψηφιστεί 13η σύνταξη, 120 δόσεις ομοιωμένος ΦΠΑ, είναι ικανά για να αλλάξουν έτσι τελείως το κλίμα? Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν, αλλά πάντως αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι
οι Έλληνες ψηφοφόροι γνωρίζουν τώρα. Γνωρίζουν τι ψηφίζουν. Δεν είναι ότι είναι μέσα στο ότι ο κύριος Μητσοτάκης κρύβεται πίσω από το δημόσιο κτλ. Και μόλις θα ερχόταν στην εξουσία, αν έρθει ποτέ, θα επέβαλε αυτές τις ρυθμίσεις οι οποίες είναι εναντίον των πολλών και υπέρ των λίγων επιχειρηματιών. Αλλά αυτή τη στιγμή ξέρουν. Ωραία, να προσθέσω και το εξής. Πιστεύετε ότι έχει γίνει σαφές στην ελληνική κοινή γνώμη, στον ελληνικό λαό, στο σύνολο δηλαδή των ανθρώπων εδώ αυτής της επικράτειας, τι θα σημάνει για παράδειγμα η στήριξη στον κύριο Βέμπερ στην υποψηφιότητα για πρόεδρο της Κομισιόν? Όχι, αυτό δεν έχει γίνει λιγότερο γνωστό. Δηλαδή ότι ο κύριος Βέμπερ έχει σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα έχει πάρει θέσεις εναντίον της Ελλάδας, αυτό δεν είναι τόσο γνωστό. Και πράγματι ο κύριος Βέμπερ τα τελευταία χρόνια δεν έχει χάσει ευκαιρία να πάρει θέση εναντίον της Ελλάδας. Στην αρχή ήταν με τον Σόιμπλε, ήταν σοϊμπλικότερος του Σόιμπλε για τον Brexit, να μας μετάξουν. Σωστά, σωστά, έτσι είναι, ναι. Το 2015 ήταν υπέρ του να μας μετάξουν έξω από τη συνθήκη του Σέγγεν. Στη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης, λες και η Ελλάδα έφταιγε για τα προσφυγικά ρεύματα και τους πολέμους ή τη φτώχεια που τα δημιουργούν τα προσφυγικά ρεύματα. Είναι εναντίον της γενοκτονίας των μοντίων. Είναι εναντίον της εθνικής γραμμής που έχουμε για τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Θέλει πλήρη διακοπή των διαπραγματεύσεων. Εμείς είναι τελείως διαφορετική η γραμμή. Και τώρα μάλιστα τελευταία βγήκε και είπε ότι έκανε για κριτική στην κυβέρνηση για τα μέτρα για την 13η σύνταξη και, και τα άλλα μέτρα που έφυγε. Πρώτος κιόλας, πρώτος βγήκε. Έσπευσε. Λες και τον ρώτησε κανένας. Ο κύριος Βέμπερ είναι κλασικός, κλασικός εκπρόσωπος, συμβολίζει τον γερμανικό οικονομικό εθνικισμό. Τη λογική ότι η Γερμανία να κερδίζει και όλοι οι άλλοι ασχάλουν και δεν μας ενδιαφέρει για επιρρυμηθεί του. Και επίσης είναι και βαβαρός. Και ο τρόπος που τα λέει όλα είναι σαν κάτι μεταξύ ενός κωμικοτραγικού βαβαρού πρίγκιπα. Είναι στην εποχή της βαβαροκρατίας. Και αυτόν τον άνθρωπο ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι είναι στενός φίλος του. Τώρα δείξε μου το φίλο σου, θα σου πω ποιος είσαι. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Θα ευχηθούμε καλή επιτυχία έτσι και προσωπικά, κύριε Κουλούγλου. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε κάθε περίπτωση να τα ξαναπούμε. Σας καλημερίζουμε. Καλή δύναμη και σε εσάς για τη συνέχεια. Καλημέρα.